Και πάμε στην επόμενη μας συνταγή. Ένα φαγητό που πραγματικά δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς. Θα φτιάξουμε ρολό κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες, baby. Θα γίνει ένα φανταστικό φαγητό. Το κοτόπουλο θα λιώνει στο στόμα, οι πατάτες θα λιώνουν κι αυτές. Και πραγματικά θα δείτε πόσο εύκολο είναι να το φτιάξετε. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για το ρολό κοτόπουλο με πατάτες θα χρειαστούμε: για τη γαρνιτούρα 50 γραμμάρια κρασί λευκό, 80 γραμμάρια ελαιόλαδο, μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα απαλή, μία σκελίδα σκόρδο, μία κουταλιά της σούπας μέλι, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, ξύσμα από ένα λεμόνι, χυμό από ένα λεμόνι, μία κουταλιά της σούπας κοφτή νοστιμιά μάτζι και 1,5 κιλό πατάτες baby. Για το κοτόπουλο, 1,5 κιλό κοτόπουλο χωρίς κόκαλα, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας νοστιμιά μάτζι, 1 πιπεριά κόκκινη, 1 πιπεριά πράσινη, 200 γραμμάρια γραβιέρα, 1 πρέζα μπούκοβο, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη και 100 γραμμάρια μπέικον σε φέτες. Για το σερβίρισμα, ρίγανη. Έχουμε τα ψάκια 30x40 και θα ετοιμάσουμε τις πατάτες. Να τις βάλουμε μέσα να μείνουν στην άκρη και μετά να ασχοληθούμε μόνο με το κοτόπουλο. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θέλω ένα μπολάκι και θα προσθέσω στο μπολάκι το κρασί μου, το λάδι μου, τη μουστάρδα, μία σκελίδα σκόρδο, θα την ψιλοκόψω. Εδώ φετούλες, πάει και αυτή μέσα. Ουχου! Μία κουταλιά της σούπας μέλι. Εδώ είμαστε. Μία κουταλιά έτσι του γλυκού ρίγανη, εφόσον η ρίγανή σας είναι δυνατή, εφόσον δεν είναι θα βάλετε λίγο παραπάνω. Και ξύσμα από ένα λεμόνι. Τώρα, αν θέλετε να βάλετε και λίγο χυμό από λεμόνι, μπορείτε να βάλουμε, να μην βάλουμε. Τι λες, φίλε Μπελέση? Πάμε. Γιατί κάνουμε πατατούλες. Βάλαμε το κρασί. Θα μας δώσει το κρασί μία γεύση. Ισορροπούμε με το μέλι. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο παραπάνω οξύτητα και να την προσθέσουμε από το λεμόνι. Να βάλω μισό λεμόνι ή ένα? Μισό. Με μισό λεμόνι θα έχεις ένα εσάνς από λεμόνι. Με ένα λεμόνι θα έχεις λεμονάτι τις πατάτες. Τι θες? Εντάξει, λεμονάτι θα τις ήθελα. Άρα να βάλω ένα. Βάζουμε και το χυμό από το λεμόνι, τα πράγματα είναι απλά. Δεν έχω βάλει κάτι που δεν έχετε στο σπίτι, όλα τα έχετε στο σπίτι. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε και το seasoning στη μαρινάδα μας. Θα προσθέσουμε μία κουταλιά κοφτή της σούπας μάτζι νοστιμιά. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ μάτζι νοστιμιά, ένα συνδυασμό μπαχαρικών και αποξηραμένων λαχανικών που είναι το μυστικό της γεύσης για όλα σας τα πιάτα. Λοιπόν, θα προσθέσουμε και στη μαρινάδα για τις πατάτες και στο κοτόπουλο. Οπότε κοιτάξτε πώς θέλω να βάλετε. Δεν θέλω να βάλετε πολύ, γιατί είναι αρκετά δυνατή. Εδώ πέρα τόσο. Είναι αρκετό. Βάζουμε μέσα και έτσι όπως είναι, ανακατεύουμε καλά τη μαρινάδα. Εδώ, τέλεια. Με αυτή τη μαρινάδα οι πατάτες σας θα γίνουν όνειρο. Δεν θα έχετε φάει πιο νόστιμες πατάτες στο φούρνο. Οπότε έτσι όπως είναι τη μαρινάδα, τη ρίχνω στο ταψί, εδώ. Και μαντέψτε τι θα ρίξω από πάνω. Τις πατάτες. Οπότε, παίρνω τις πατάτες, τις κόβω στη μέση, εδώ. Και τις ρίχνω μέσα στο ταψί. Εύκολη διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν έχετε baby πατατούλες, θα βάλετε κανονικές πατάτες, τις κόψτε. Κιδωνάτες ή όπως αλλιώς θέλετε. Εδώ. Εδώ. Και εδώ. Μίτσο, άφησε λίγο την κάμερα για ένα λεπτό. Έλα το αγόρι μου. Ωραίος. Και εδώ. Και εδώ. Τώρα ξέρεις τι θέλω να κάνεις. Να ανακατέψω. Ναι. Τώρα να κατέψεις καλά. Τι θες, και άλλο χώρο να φύγω? Λίγο πιο εδώ. Μπορώ να κάνω εγώ λίγο την κάμερα? Έχεις δίκιο, μισό λεπτάκι. Δεν είχες καθόλου νέτα. Μπράβο τα γόρι μου, πολύ καλός. Έχεις να πεις τίποτα? Έλα εδώ, σου αφήνω την κάμερα σταθερή. Έφυγες. Οπότε το έκανα πολύ καλά. Είσαι πολύ δυνατός. Άρχοντας. Θέλω να ανακατέψετε καλά. Αφήστε τη μαρινάδα να πάει παντού. Άντε, γεια. Τώρα, ήρθε η ώρα να φτιάξουμε και το κοτόπουλο, να το βάλουμε από πάνω και να το ρίξουμε μέσα στο φούρνο το φαγητό. Οπότε θέλω κοτόπουλο και τυρί από το ψυγείο.
Αυτό που έχουμε ζητήσει από το κασάπι είναι να μας δώσει όλο το κοτόπουλο ξεκοκαλισμένο. Έτσι όπως είναι. Έχουμε τα δύο στήθη εδώ, τα μπουτάκια είναι από κάτω και η πέτσα κρατάει όλο το ρολό μαζί. Και το μόνο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι ουσιαστικά να μπλέξουμε λίγο τα κομμάτια κρέατος. Γιατί το στήθος τι είναι? Είναι πάρα πολύ μαλακό, είναι διαφορετικό κομμάτι. Το μπούτι τι είναι? Είναι πιο σκληρό, με περισσότερα λιπαρά, αλλά μας αρέσει και αυτό. Οπότε τι θα κάνω? Έτσι όπως είναι, θα κόψω λίγο από το στήθος, εδώ, από την πάνω μεριά, και θα βάλω εδώ. Θα κόψω λίγο ακόμα από το στήθος, εδώ, και θα βάλω εδώ. Σωστά? Τι θα κάνω άλλο? Θα κόψω λίγο από το μπούτι, εδώ, και θα βάλω εδώ. Θα κόψω λίγο ακόμα από το μπούτι, εδώ, και θα βάλω εδώ. Οπότε τι έχω πετύχει? Έχω πετύχει να έχω διαφορετικά κρέατα παντού. Οπότε κάποιος άμα κόψει μία φέτα από το κοτόπουλο, θα πάρει και μπούτι, θα πάρει και στήθος, θα πάρει τα πάντα όλα. Τώρα, με λίγο λαδάκι, θέλουμε να μαρινάρουμε ίσα ίσα με τη γεύση από το ελαιόλαδο, όχι να λαδώσουμε το κοτόπουλο, να το μαρινάρουμε. Γιατί το ελαιόλαδο έχει υπέροχη γεύση. Θα ρίξω περίπου μία κουταλιά της σούπας μάτζινο στη μια, εδώ. Τέλειο. Σωστά. Εδώ. Έχω δύο πιπεριές. Χωρίς τα σπόρια. Και εδώ. Και έτσι όπως είναι θα κόψω κομμάτια. Μας αρέσουν οι πιπεριές, έτσι δεν είναι? Και πηγαίνουν και καταπληκτικά με το κοτόπουλο. Και εδώ. Και εδώ, και εδώ, και εδώ, και εδώ. Σιράκι. Τι τυρί βάζουμε? Ό,τι τυρί σ' αρέσει. Μπορείς να βάλεις καπνιστό, τύπου μετσογόνε. Μπορείς να βάλεις γραβιέρα. Μπορείς να βάλεις κατσικίσιο. Μπορείς να βάλεις πεκορίνο, παρμεζάνα. Εγώ έχω βάλει γραβιέρα, οπότε μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, επίσης, αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι να ρίχνω λίγο μπούκοβο. Λίγο ρίγανη. Και αυτό που θα κάνω επίσης είναι να βάλω και λίγο μπέικον. Πώς φαίνεται? Ε? Γιατί εγώ δεν έβαλα καπνιστό τυρί, έβαλα καπνιστό μπέικον και την καπνιστή γεύση τελικά θα την πάρω από μπέικον. Λοιπόν, εδώ και εδώ. Εντάξει, αν και φαίνεται δύσκολο να το ρολάρουμε, μην ανησυχείτε, γιατί τα πράγματα είναι πολύ απλά. Εδώ, έτσι όπως είναι, παίρνω όλο το κοτόπουλο. Βάζω μια λαδόκολλα, εδώ και εδώ. Και βλέπετε πόσο κύμα το κάνω και ρωστή, γιατί ουσιαστικά από μόνη της η λαδόκολλα με βοηθάει στο να τυλίξω το ρολό μου. Εδώ, κοιτάξτε. Κατευθείαν με το που τυλίξω τη λαδόκολλα, όντως έχει τυλιχτεί και είναι μια χαρά. Το βλέπετε? Παίρνω λίγο σπάγκο, εδώ. Και θα το κάνουμε ρολό σωστό, έτσι όπως ακριβώς πρέπει να γίνει. Παίρνουμε, δένουμε το σπαγκάκι μας εδώ πέρα. Τι κόμπο κάνουμε για να δέσουμε? Σταυρόκοπο. Αυτός είσαι, ήσουν απρόσκοπος? Είμαι. Α, κι εγώ. Λοιπόν, και αρχίζουμε, τυλίγουμε εδώ. Δύσκολο ή εύκολο? Ε, τώρα μην πεις ότι είναι δύσκολο, είναι αστείο. Ο καθένας μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά δεν γίνεται. Το βλέπετε πόσο καλλιτέχνης που είμαι. Δηλαδή, δεν γίνεται, ας πούμε, να κόβεις τόσο σωστά το σπάγκο. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Ένα μπράβο θα μου πεις, Τρεμίτσο. Μπράβο! Ευχαριστώ. Γιατί δεν ξόδεψα τίποτα. Τώρα αυτό καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να υπάρχει παραπανίσιο, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσα να τη λήξω. Και τώρα ήρθε η ώρα για το τελικό μαρινάρισμα. Λίγο λαδάκι εδώ. Λίγο μάτζινο στη μια. Και είναι έτοιμο για το φούρνο. Πρέπει να χειροκροτήσω τώρα. Ευχαριστώ, παιδιά. Δεν κάνει τίποτα. Απλά ήθελα να σας δείξω ότι... Σταμάτα, κόρη μου, δεν πειράζει. Ήθελα να σας δείξω ότι όσο δύσκολο φαινόταν να το τυλίξουμε, γιατί φαινόταν, έτσι δεν είναι? Τρομοκρατηθήκατε λίγο. Λέω, τι κάνει αυτός ο τύπος, πετάει όλα τα πράγματα μέσα, πώς θα το τυλίξει? Τελικά, όλα τα πράγματα είναι εύκολα, αρκεί
να έχεις αυτοπεποίθηση. Έχεις αυτοπεποίθηση. Έχω. Έχεις αυτοπεποίθηση. Έχω. Έχεις αυτοπεποίθηση. Μπράβο σας. Ήρθε η ώρα για το φούρνο. Μια μισή ωρίτσα στους 180 βαθμούς, όπως είναι και στο τέλος του φαγητό μας θα είναι λουκουμί. Άμα μπορείτε κάθε μισή ωρίτσα, άμα λέω, έτσι λίγο να γυρνάτε τις πατάτες να γίνουν πιο τραγανές γύρω-γύρω, θα μας βοηθούσε. Αλλά άμα δεν μπορείτε, πάλι το φαγητό μας θα βγει σούπερ. Λοιπόν, βγαίνει από το φούρνο, φαντάζομαι ότι σας τρέχουν όλες τα σαλιά, σωστά. Ναι, ναι. Θα περιμένετε μια μισή ωρίτσα. Όχι, κερνάω καφεδάκι δίπλα στο Kitchen Lab, εδώ. Οπότε, πάμε να σας κεράσω ένα καφέ και γυρνάμε πίσω μετά να φάμε από τον καφέ και μετά να ξαναπάμε για καφέ. Εντάξει, δύο καφέδες. Αρχικά το κοτόπουλο μαγειρεμένο στο φούρνο εμφανίστηκε στη Γαλλία κατά τη Μεσαιωνική περίοδο, καθώς ήταν ένα από τα αγαπημένα φαγητά του βασιλιά Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου κατά τον 12ο αιώνα. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Ακόμα τσιρτσιρίζει. Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Είναι συγκλονιστικό. Παίρνουμε το κοτοπουλάκι, το βάζουμε εδώ. Σε ποιον δεν τρέχουν τα σάλια, πείτε μου. Εντάξει, ο τρόπος που φτιάξαμε το κοτόπουλο έχει την πετσούλα γύρω-γύρω, οπότε η πέτσα είναι τραγανή σε όλα της τα σημεία. Παναγία μου. Και εδώ, και εδώ. Και ήρθε η ώρα να το κόψουμε, εδώ. Εδώ τι γίνεται. Έχει μείνει και μία πατάτα. Το βλέπετε. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Πρώτα απ' όλα, Μπελέση, πόσα κομμάτια θες για μία μερίδα εσύ. Δύο. Δύο εσύ. Μία νορμάλ γυναίκα, να σου πω ότι και με ένα κομματάκι. Είναι εντάξει. Οπότε, αυτό θα το λύσω. Αυτό, επειδή είναι γωνία και δεν φαίνεται ωραία στο στήσιμο, πρέπει αναγκαστικά να το φάει ο μάστρας. Λοιπόν, και εδώ, οι πατάτες μας. Πω, πω. Δεν υπάρχει. Πάνε σε μία πιατέλα. Για πείτε. Είναι τώρα αυτή η στιγμή που σε πιάνει λίγο κάτι, ε. Αυτό. Αναστενάζεις. Μίτσο, είναι λογικό να αναστενάζεις. Είναι λογικό να έχετε πάθει όλο αυτό που πάθετε τώρα. Έχουν πέσει και τα τυράκια πάνω από την πατάτα. Γιατί ό,τι έβγαινε μέσα από το κοτόπουλο πήγε κάτω στην πατάτα. Και ήρθε η ώρα να βάλουμε το κοτόπουλο από πάνω. Εδώ και εδώ. Θα ρίξω λίγη ρίγανη φρέσκια από πάνω, γιατί βάλαμε ρίγανη μέσα. Εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, φτάνει. Και αυτή είναι η πιατέλα μας. Για το ρολό κοτόπουλο με πατάτες, σε μπολ βάζουμε το κρασί, το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα, το σκόρδο ψιλοκομμένο, το μέλι, τη ρίγανη, το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι, την οστιμιά και ανακατεύουμε. Βάζουμε τη μαρινάδα σε ταψί, κόβουμε τις πατάτες στη μέση και τις βάζουμε στο ταψί με τη μαρινάδα. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Για το κοτόπουλο, απλώνουμε το φιλεταρισμένο κοτόπουλο στον πάγκο εργασίας μας και βάζουμε το ελαιόλαδο, την οστιμιά, τις πιπεριές κομμένες σε μεγάλα κομμάτια, τη γραβιέρα σε κομμάτια, το μπούκοβο, τη ρίγανη και το μπέικον. Τυλίγουμε προσεκτικά σε ρολό και δένουμε με σπάγκο. Βάζουμε λάδι, νοστιμιά μάτζι, μεταφέρουμε στο ταψί με τις πατάτες και ψήνουμε για 1 με 1,5 ώρα στους 180 βαθμούς. Αφαιρούμε και σερβίρουμε με ρίγανη. Και τώρα ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Okay. Βλέπετε που λιώνει, έτσι. Είναι σαν μικρά κάστανα. Δεν υπάρχει. Όταν δοκιμάσετε θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Θέλετε.